Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Αν κάποιος αμφιβάλλει για την αναγκαιότητα της σημερινής ημερίδας, αρκεί να ρίξει μια ματιά στο σύριαλ της κάλπικης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση των υποκλοπών. Πρόκειται για μια αντιπαράθεση που θυμίζει τον τίτλο της παλιάς ελληνικής κωμωδίας «Φωνάζει ο κλέφτης». Όλοι οι συνένοχοι για τη διαμόρφωση του αντιδραστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει την προληπτική, μαζική παρακολούθηση όλων των πολιτών παριστάνουν τώρα τους σωτήρες. Από τη μια έχουμε την αστεία προσπάθεια της κυβέρνησης να υποβαθμίσει τις μεγάλες ευθύνες της και να παρουσιάσει το θέμα ως ένα απλό ζήτημα υπηρεσιακών αστοχιών και νομοθετικών κενών. Απ' την άλλη έχουμε την κριτική της σοσιαλδημοκρατίας για το παρακράτος Μητσοτάκη, το υπερσυγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης και πάνω απ' όλα την παραβίαση των αρχών του κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ προβάλλει ως κεντρικό το σύνθημα δικαιοσύνη παντού και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επαναλαμβάνει ότι η κοινωνική ευημερία προϋποθέτει ισχυρούς αστικούς θεσμούς. Γι' αυτό θεωρούμε αναγκαίο να ξεκινήσουμε τη διερεύνησή μας από το θεμελιακό ζήτημα. Να ξεκαθαρίσουμε δηλαδή ποια είναι τα ταξικά συμφέροντα που υπηρετεί το σημερινό αστικό κράτος και το αστικό δίκαιο. Στην πολιτική συζήτηση για τα πιθανά νομοθετικά κενά και τις παραβιάσεις των νόμων, πρέπει πάντα να ξεκινάμε από το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε δικαίου, που δεν είναι άλλο από το συμφέρον της εκάστοτε κυρίαρχης τάξης το οποίο υπηρετεί. Αυτό εξάλλου το εκάστοτε δίκαιο είναι, αυτός είναι και ο λόγος, αν θέλετε, που το εκάστοτε δίκαιο προστατεύεται, διαμορφώνεται και επιβάλλεται από την οργανωμένη κρατική δύναμη της τάξης που έχει την εξουσία τη συγκεκριμένη περίοδο. Ήδη στην εποχή του ο Μάρξ εξήγησε το πώς εμφανίζεται στον καπιταλισμό υψωμένη σε νόμο η βούληση της αστικής τάξης, η οποία πάντοτε φροντίζει να εμφανίζει τα δικά της συμφέροντα ως τα γενικά συμφέροντα της κοινωνίας. Για παράδειγμα, η νομική κατηγορία της εθνικής ασφάλειας δεν γεννήθηκε αυθαίρετα στο μυαλό κάποιων νομικών επιστημόνων. Υπηρετεί την αντικειμενική ανάγκη της αστικής τάξης να αντιμετωπίσει τόσο στο εσωτερικό της χώρας τον εχθρό λαό, όσο και τις άλλες αστικές τάξεις στο διεθνή ανταγωνισμό για τα μερίδια και τον έλεγχο των αγορών. Γι' αυτό η εθνική ασφάλεια διατυπώνεται σκόπιμα με γενικό αόριστο τρόπο ως συνταγματική πρόβλεψη και ταυτόχρονα προστατεύεται κάθε φορά πολύ συγκεκριμένα από πολλά ποινικά αδικήματα του ισχύοντος ποινικού κώδικα. Γι' αυτό επίσης ο παλιός κομμουνιστικός κίνδυνος εμφανίζεται σήμερα με την εξυγχρονισμένη μορφή του κινδύνου της ριζοσπαστικής ιδεολογίας της βίας και της τρομοκρατίας. Η ιστορική πείρα επιβεβαιώνει πλήρως αυτό το συμπέρασμα. Δεν υπάρχει, φίλες και φίλοι, ούτε ένα αστικό σύνταγμα που να μην νομιμοποιεί την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο μέσα από την κατοχύρωση του ιερού δικαιώματος της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Όποιο επιμέρους θέμα και αν εξετάσουμε, στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήξουμε. Απ' τη θεσμοθέτηση των διαδικασιών αδειοδότησης fast track για τις μεγάλες καπιταλιστικές επενδύσεις, μέχρι τις νομοθετικές ρυθμίσεις για τους πληστηριασμούς και τον ευρωτρόμο νόμο, ίδιο είναι το αντιλαϊκό ταξικό πρόσημο. Αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο της σημερινής αστικής νομιμότητας, του περιβόητου κράτους δικαίου. Αυτή είναι η κανονικότητα της περιβόητης φιλελεύθερης δυτικής δημοκρατίας. Η ιστορική πείρα των τελευταίων 150 χρόνων
αποκάλυψε πόσο απατηλός είναι ο ισχυρισμός ότι μπορεί τάχα να υπάρξει κρατική διακυβέρνηση που να υπηρετεί τόσο τα συμφέροντα του κεφαλαίου όσο και της εργατικής τάξης του λαού. Αποκάλυψε πως δεν μπορεί να υπάρξει κοινό συμφέρον για τους θύτες και τα θύματα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Απέδειξε ότι η άρχουσα τάξη των καπιταλιστών είναι έτοιμη να διαπράξει τα μεγαλύτερα εγκλήματα σε βάρος του λαού προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη της και να διατηρήσει την εξουσία της. Αυτό μας διδάσκει η ιστορία των παγκόσμιων πολέμων και των διεθνών καπιταλιστικών κρίσεων. Όλο αυτό το διάστημα και ιδιαίτερα μετά την ανατροπή της πρώτης προσπάθειας σοσιαλιστικής οικοδόμησης τον 20ο αιώνα, οι εργαζόμενοι βλέπουν να αυξάνει η ψαλίδα ανάμεσα στο πώς ζουν και πώς θα μπορούσαν να ζουν με βάση τις δυνατότητες που γεννά σήμερα η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας. Όλο αυτό το διάστημα αποδείχθηκε επίσης ότι απέναντί μας δεν υπάρχει ένα κράτος που υπηρετεί το συμφέρον της κοινωνίας, το δημόσιο συμφέρον όπως λένε, αλλά αντίθετα υπάρχει ένα εχθρικό αστικό κράτος που είχε, έχει και θα έχει ως σταθερή αποστολή του να επιβάλλει και να διατηρεί ακλόνητη τη δικτατορία του κεφαλαίου. Όποια μορφή διακυβέρνησης και αν εξετάσουμε, από το ναζιστικό κράτος της Γερμανίας του Χίτλερ, τη δικτατορία του Φράνκο στην Ισπανία, ως τις σύγχρονες αστικές δημοκρατίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΥΠΑ, θα καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Θα διαπιστώσουμε ότι το σύνολο των λειτουργιών του αστικού κράτους, η κατασταλτική, η οικονομική, η πολιτική και η ιδεολογική λειτουργία του, υπηρετούν και οργανώνουν την εξουσία της αστικής τάξης σε βάρος της εργατικής τάξης και της λαϊκής πλειοψηφίας. Ορισμένοι μας ρωτούν καλοπροαίρετα γιατί μιλάτε για δικτατορία του κεφαλαίου όταν υπάρχει αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία όπου όλοι οι πολίτες είναι τυπικά ίσοι απέναντι στον νόμο, όλοι έχουν από μία ψήφο και υπάρχει το γενικό εκλογικό δικαίωμα. Αυτός που μας ρωτά σκέφτεται ότι την κυβέρνηση την εκλέγουν με την ψήφο τους οι εργάτες, οι μισθωτοί, οι αυταπασχολούμενοι. Πράγματι, όλοι έχουμε από μία ψήφο. Δεν έχουμε όμως όλοι την ίδια δύναμη να επιδρούμε στη ζωή και στη συνείδηση των υπόλοιπων εργαζομένων. Δεν έχουμε όλοι στα χέρια μας επιχειρήσεις για να προσλάβουμε ή να πωλήσουμε. Δεν έχουμε όλοι τράπεζες. Δεν έχουμε όλοι τηλεοπτικούς σταθμούς, ποδοσφαιρικές ομάδες. Δεν έχουμε όλοι στο πλευρό μας το νομοθετικό πλαίσιο, την αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Κάτω από το μανδύα της τυπικής ισότητας όλων των πολιτών απέναντι στον νόμο, κρύβεται η ουσιαστική ανισότητα μεταξύ των ελάχιστων που κατέχουν τα μέσα παραγωγής και της μεγάλης πλειοψηφίας που αν δεν πουλήσει την εργατική της δύναμη δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να επιβιώσει. Πολίτης είναι και ο τραπεζίτης, ο μεγαλομέτοχος, το αφεντικό. Πολίτης είναι και ο εργαζόμενος που διαθέτει την μοναδική ελευθερία να διαλέξει το αφεντικό του. Αυτή η κουρτίνα της τυπικής ισότητας κρύβει το ζυγό της μισθωτής κλαδιάς της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Κρύβει τη ζούγκλα του ανταγωνισμού της αγοράς, μέσα στην οποία κινείται καθημερινά ο εργάτης και ο βιοπαλαιστής αυταπασχολούμενος. Κρύβει τη μόνιμη αθέατη βία που ασκεί το κεφάλαιο στους εργαζόμενους. Πάνω σε αυτό το έδαφος υψώνεται απέναντι στην εργατική τάξη στο λαό τόσο η οργανωμένη βία του αστικού κράτους όσο και η συστηματική κρατική προσπάθεια ενσωμάτωσης στο σύστημα της λαϊκής δυσαρέσκειας και εγκλωβισμού της συνείδησης των εργαζομένων και ιδιαίτερα των νέων στην κυρίαρχη ιδεολογία. Μήπως όμως η ανάλυσή μας υποτιμά τις υπαρκτές διαφορές ανάμεσα στις διαφορετικές μορφές της δικτατορίας του κεφαλαίου όπως ο φασισμός και η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία? Ασφαλώς υπάρχει διαφορά στους όρους διεξαγωγής της ταξικής πάλης αν υπάρχει κατάργηση της λειτουργίας των συνδικάτων, των πολιτικών κομμάτων
των αντιπολιτευόμενων μέσων ενημέρωσης. Όμως οι διαφορετικές μορφές της δικτατορίας του κεφαλαίου δεν χωρίζονται, φίλες και φίλοι, με συνικά τείχη. Ακόμα και στην πιο εξελιγμένη μορφή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, το περιεχόμενο της απόλυτης εξουσίας, δηλαδή της δικτατορίας της αστικής τάξης απέναντι στην εργατική τάξη και το λαό, δεν αλλάζει. Η λειτουργία του αστικού κοινοβουλίου προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στην αστική εξουσία, γιατί διασφαλίζει μεγαλύτερη στήριξη ή ανοχή της πλειοψηφίας του λαού στη στρατηγική του κεφαλαίου. Στην εποχή του μονοπωλιακού καπιταλισμού, καθώς η αστική τάξη γίνεται όλο και πιο αντιδραστική για να φράξει το δρόμο στην κοινωνική απελευθέρωση, τα όρια των δύο βασικών μορφών του κεφαλαίου, της κοινοβουλευτικής και της φασιστικής μορφής, γίνονται όλο και πιο θολά. Σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι βαλτικές, για παράδειγμα, χώρες, τα κομμουνιστικά κόμματα και τα σύμβολά τους είναι σήμερα απαγορευμένα και έχουμε αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Σε συνθήκες κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα, το ΚΚΕ ήταν παράνομο για μια 20ετία. Σε συνθήκες κοινοβουλευτικής δημοκρατίας λειτουργήσαν κολαστήρια από τη Μακρόνισο έως τον Γκουαντανάμο. Στον 20ο αιώνα, μια σειρά νοθεύσεις του εκλογικού αποτελέσματος και πραξικοπήματα ανέτρεψαν με την κρατική βία εκλεγμένες κυβερνήσεις όπως του Αλιέντε στη Χιλή. Μια σειρά δημοψηφίσματα έμειναν στα χαρτιά όταν το αποτέλεσμα δεν ήταν αρεστό στην άρχουσα τάξη, όπως για παράδειγμα το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία του 2008 που δεν ενέκρινε τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η ιστορία απέδειξε επίσης ότι όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα έδωσε τη μάχη ενάντια στο φασισμό κάτω από τη σημαία υπεράσπισης της αστικής δημοκρατίας, οδηγήθηκε σε πολιτικό αφοπλισμό και στρατηγική ήττα. Αυτό που θέλουμε σε τελευταία ανάλυση να υπογραμμίσουμε είναι ότι ο μεγάλος κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ανάγκες του λαού στον καπιταλισμό προέρχεται από την ίδια την νόμιμη λειτουργία του κράτους δικαίου και όχι από τα όποια νομοθετικά κενά και τις παρεμβιάσεις του και τις παρεμβάσεις του. Φίλες και φίλοι, ασφαλώς με το πέρασμα του χρόνου οι λειτουργίες του αστικού κράτους εξυγχρονίζονται και αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία. Στην οικονομία, τα σχέδια κρατικής παρέμβασης αναβαθμίζονται, δεν συγκρίνονται με την εποχή της Παρισινής Κομμούνας και της Οκτωβριανής Επανάστασης. Γενικότερα έχει αναβαθμιστεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν η επιτελικότητα του αστικού κράτους, δηλαδή η ικανότητά του να σχεδιάζει, να εφαρμόζει, να παρακολουθεί, να αξιολογεί, να διορθώνει και να συντονίζει τις επιμέρους πολιτικές του. Δικαιολογημένα κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί μήπως αυτή η αναβάθμιση των λειτουργιών του σύγχρονου αστικού κράτους μπορεί να οδηγήσει στο μετασχηματισμό του σε ένα κράτος πιο φιλικό στο λαό. Εξάλλου αυτή την υπόσχεση ενός πιο αποτελεσματικού προς όφελος του λαού κράτους δίνουν συνεχώς τα αστικά κόμματα. Ας θυμηθούμε τις διακηρύξεις για τον εξυγχρονισμό του κράτους του Σιμίτη, για την επανίδρυση του κράτους του Καραμαλή, καθώς και τη σημερινή διαμάχη Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, για το αν η κυβέρνηση θεμελιώνει το σύγχρονο επιτελικό κράτος ή αντίθετα αντιμετωπίζουμε το παρακράτος Μητσοτάκη. Κάθε φορά που σηκώνεται η αντιπαράθεση για την αποτελεσματικότητα και την επιτελικότητα του κράτους, εμείς πρέπει να θέτουμε ένα βασικό ερώτημα. Επιτελικότητα για ποιον, για τα συμφέροντα ποιας τάξης, αποτελεσματικότητα για ποιο στόχο. Η αλήθεια είναι ότι το αστικό κράτος προσαρμόζει κάθε φορά την πολιτική του, την οργάνωσή του, τη διάρθρωσή του, τις λειτουργίες του, για να ανταποκριθεί στις εκάστοτε συγκεκριμένες ανάγκες της άρχουσας τάξης. Όμως αυτό δεν αλλάζει τον ταξικό χαρακτήρα του αστικού κράτους. Αντίθετα, οι όποιες αλλαγές γίνονται σταθερά σε αντιλαϊκή, αντιδραστική κατεύθυνση. Για παράδειγμα,
Στις δύο πρώτες δεκαετίες μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Ευρώπη, οι συγκεκριμένες ανάγκες του κεφαλαίου αφορούσαν τη γρήγορη κατασκευή μεγάλων αναγκαίων έργων υποδομής, την αντιμετώπιση της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων σοσιαλιστικών κρατών, την ενσωμάτωση στο σύστημα του ισχυρού τότε εργατικού κινήματος. Τα αστικά κράτη αξιοποίησαν εκείνη την περίοδο τα μεγάλα περιθώρια που τους έδινε η άνοδος της παραγωγικότητας και η καταστροφή στον πόλεμο του υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου. Έτσι είχαμε κρατικές επιχειρήσεις που επομίζονταν το έργο της ανοικοδόμησης, είχαμε την πολιτική του λεγόμενου κράτους πρόνοιας για να περιοριστεί η απόλυτη φτώχεια και να εδραιωθεί το κλίμα ταξικής συνεργασίας. Σήμερα οι ιδιαίτερες ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη έχουν αλλάξει δραματικά. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η αύξηση της αναλογίας μέσων παραγωγής σε σχέση με την εργατική δύναμη, ενισχύει την τάση πτώσης του ποσοστού κέρδους. Το πρόβλημα της υπερσυσσόρευσης κεφαλαίου, που δεν μπορεί να διασφαλίσει πλέον ικανοποιητική κερδοφορία, έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Οι αντιθέσεις ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα και ο αγώνας για την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και την Κίνα οξύνεται. Τα αντικειμενικά περιθώρια ενσωμάτωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας μέσα από εκτεταμένα μέτρα κοινωνικής πολιτικής περιορίζονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κατάρρευση των δημόσιων συστημάτων υγείας την περίοδο της πανδημίας σε ισχυρά καπιταλιστικά κράτη. Το είδαμε από το Παρίσι μέχρι τη Νέα Υόρκη. Για να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες δυσκολίες και να υπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου, το αστικό κράτος προσαρμόζει και αναβαθμίζει τις λειτουργίες του σε αντιδραστική κατεύθυνση. Αξιοποιεί τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες. Ταυτόχρονα, επιχειρεί να εμφανίσει την αντιδραστική πολιτική προώθησης των στόχων του κεφαλαίου ως προοδευτική, που υπηρετεί τάχα το συμφέρον όλης της κοινωνίας. Το επιτελικό αστικό κράτος προβάλλεται από τα αστικά κόμματα ως η προοδευτική απάντηση στο διεφθαρμένο πελατειακό κράτος. Κανείς τους βέβαια δεν αναφέρεται στο ποιος διαφθείρει τους αστούς πολιτικούς και για ποιο σκοπό, όπως για παράδειγμα στα σκάνδαλα της Siemens και της Novartis. Κανείς δεν εξηγεί πώς μετατρέπεται το δικαίωμα στην εργασία σε δυνατότητα για πολιτικό ρουσφέτη. Κανείς δεν μιλά για τη σαπίλα που γεννούν οι συναλλαγές πάνω και κάτω από το τραπέζι των ομίλων για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Η κρατική πολιτική για την πάταξη του κοινωνικού ριζοσπαστισμού βαφτίζεται επίσης θωράκιση της δημοκρατίας από την υπονομευτική δράση των δύο άκρων. Η αλυσίδα των νομοθετικών ρυθμίσεων που περιορίζουν τα δικαιώματα στην απεργία, στις διαδηλώσεις, στη συνδικαλιστική δράση, βαφτίζεται προστασία του δικαιώματος στην ομαλή οικονομική ζωή και την ασφάλεια των επενδυτών. Αντίστοιχα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αστικού κράτους προβάλλεται ως διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στις δημόσιες υποδομές, ως κατοχύρωση της διαφάνειας της κρατικής λειτουργίας και ως κατάργηση των χρονοβόρων γραφειοκρατικών εμποδίων στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Έτσι παρουσιάζονται σήμερα ως μέτρα εξυπηρέτησης του λαού το ηλεκτρονικό μητρώο πολιτών, το μητρώο ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου, η διασυνδεσιμότητα των κρατικών υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα όμως, τη θέση των παλιών χάρτινων φακέλων της ασφάλειας για όσους δεν συμμορφώνονταν προς τα υποδείξεις, έχει πάρει τώρα το προληπτικό ψηφιακό φακέλωμα του καθενός και της κάθε μιας, αφού συγκεντρώνεται σε ενιαία βάση για επεξεργασία και αξιοποίηση το σύνολο των ιατρικών, δικαστικών, οικονομικών και προσωπικών του στοιχείων. Και φυσικά δεν αναφερόμαστε σε κάποια ελληνική πρωτοτυπία. Η δυνατότητα μαζικής παρακολούθησης και επαόριστον αποθήκευσης και επεξεργασίας
του συνόλου των ψηφιακών επικοινωνιών από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχει αποκαλυφθεί εδώ και πολλά χρόνια από τον πρώην πράκτορα της CIA, Edward Snowden. Γνωστή είναι επίσης η αμερικανική παρακολούθηση κυβερνήσεων κρατών του ΝΑΤΟ με το σύστημα Echelon. Αντίστοιχα, συλλέγονται για να αξιοποιηθούν σε ενιαία βάση όλες οι αξιολογήσεις, οι υπηρεσιακές μεταβολές, οι συνδικαλιστικές ενέργειες των δημόσιων υπαλλήλων. Πρόσφατα ο αρμόδιος υπουργός εξήγησε πώς θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η αξιολόγηση όλων των δημόσιων υπαλλήλων με βάση τον έλεγχο της συμβολής τους στην προώθηση της στοχοθεσίας του κράτους, την οποία προσπάθησε να παρουσιάσει ως πολιτικά άχρωμη και ουδέτερη, το δημόσιο συμφέρον που λέγαμε προηγούμενο. Ασφαλώς, η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας προσφέρει αντικειμενικά μια μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης από τις κρατικές υπηρεσίες. Όμως η ψηφιακή πρόσβαση των πολιτών στις κρατικές υπηρεσίες δεν καταργεί τους ταξικούς φραγμούς ούτε τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και στη μόρφωση. Όλοι, για παράδειγμα, μπορούμε θεωρητικά να ζητήσουμε ψηφιακά ραντεβού για μαγνητική τομογραφία σε δημόσιο νοσοκομείο. Το θέμα είναι ποια θα είναι η κατάληξη, ποιο θα είναι το πρακτικό αποτέλεσμα αυτού του αιτήματος και όλοι ξέρουμε την απάντηση. Όλοι ξέρουμε επίσης πώς αξιοποιείται σήμερα από το αστικό κράτος η δυνατότητα ψηφιακής άειλη συνταγογράφησης για τον περιορισμό των κρατικών δαπανών στην υγεία. Για να αναβαθμίσει την αποτελεσματικότητα των κρατικών λειτουργιών σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου, το κράτος προσαρμόζει επίσης τη διάρθρωσή του με τη λεγόμενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, την οποία ακούμε συνεχώς. Έτσι ενισχύεται η κυβέρνηση ως ισχυρό επιτελικό κέντρο σχεδιασμού, λήψης και ελέγχου των αποφάσεων και υποβαθμίζεται η σημασία ακόμα και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, συχνά σε μια γρήγορη τυπική επικύρωση των αποφάσεων. Παράλληλα, αποκεντρώνονται ορισμένες κεντρικές κρατικές αρμοδιότητες και μεταφέρονται στην ευθύνη των τοπικών κρατικών οργάνων. Οι περιφέρειες και οι δήμοι, ως κρατικοί θεσμοί, βρίσκονται πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες και γι' αυτό χρησιμοποιούνται για να ενσωματώνουν πιο εύκολα τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Τα δημοτικά συμβούλια, τα εκλεγμένα όργανά τους, λειτουργούν μέσα στα πλαίσια του ασφικτικού κορσέ της έγκρισης των αποφάσεών τους από την κεντρική διοίκηση. Σχεδιάζουν επίσης σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους για να λάβουν την κοινοτική χρηματοδότηση των προγραμμάτων στα οποία μετέχουν, όπως το ΕΣΠΑ. Έτσι τελικά χρεώνονται οι δήμοι και όχι οι κυβερνήσεις στη λαϊκή δυσαρέσκεια που προκαλεί ο περιορισμός της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και η εμπορευματοποίηση βασικών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών, όπως η αύξηση των δημοτικών τελών για τη διαχείριση των απορριμμάτων και οι γνωστές ελλείψεις σε ευρεφονηπιακούς σταθμούς. Τα συμφέροντα των ομίλων υπηρετεί επίσης η στελέχωση που έχει φτάσει, τίνει προς το μηδέν σε ορισμένες υπηρεσίες, η γενικευμένη υποστελέχωση και η ουσιαστική απαξίωση τεχνικών κρατικών υπηρεσιών, η προώθηση ιδιωτικών φορέων επίβλεψης πλέον των έργων, καθώς και τομέων που αφορούν την ασφάλεια της εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος. Το σύγχρονο επιτελικό κράτος στην Ελλάδα διαθέτει από τη μία 140.000 ένστολους και από την άλλη μόλις 18 επιθεωρητές περιβάλλοντος και 3 επιθεωρητές μεταλλείων. Την ίδια στιγμή γίνεται προσπάθεια επέκτασης και εμβάθυνσης της κρατικής παρέμβασης σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον πολιτισμό, τις θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Στην οικονομική λειτουργία του κράτους, η αστική πολιτική αξιοποιεί τα εγκλήματα, τις αρνητικές συνέπειες, τα αδιέξοδα του συστήματος για να προχωρήσει σε νέα επίθεση σε βάρος των εργαζομένων. Η υψηλή ανεργία
αξιοποιείται για να επεκταθεί η μερική απασχόληση και οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αξιοποιείται για να εμφανιστεί ως μονόδρομος η τεράστια χρηματοδότηση των πράσινων επενδύσεων. Τα μείγματα οικονομικής διαχείρισης αλλάζουν, δεν αλλάζει όμως η ταξική κατεύθυνση άσκησης της οικονομικής βίας του κράτους. Η πηξίδα δείχνει σταθερά προς την επιβολή φθηνής εργατικής δύναμης. Να αυξηθεί δηλαδή το ξεζούμισμα, να δουλεύουμε περισσότερο και να αμοιβόμαστε λιγότερο. Το κεφάλαιο επιχειρεί να καταργήσει στην πράξη ακόμα και την οριοθέτηση του εργάσιμου χρόνου στην πνευματική εργασία. Με τις ασφυκτικές χρονικές προθεσμίες οδηγεί παραδείγματος χάρη τον εργαζόμενο επιστήμονα, το δικηγόρο που πλειοψηφίσει αυτή την αίθουσα, να σκέφτεται ατέλειωτες ώρες για την επίλυση προβλημάτων ανεξάρτητα από την παραμονή του στο χώρο εργασίας και το καθορισμένο ωράριο ακόμα και όταν τρώει. Η αύξηση επίσης των άδικων έμεσων φόρων που κατανέμουν ίδια βάρη σε άνισα εισοδήματα είναι επίσης κοινός τόπος όλων των αστικών κυβερνήσεων. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε με έναν ατέλειωτο κατάλογο σχετικών παραδειγμάτων. Απέναντί μας σε τελευταία ανάλυση έχουμε ένα κράτος πολύ ικανό και επιτελικό για να στηρίζει την κερδοφορία των ομίλων και ακριβώς γι' αυτό το λόγο ανίκανο να ικανοποιήσει τις δικές μας ανάγκες. Ένα κράτος και μια κυβέρνηση που πανηγυρίζει σήμερα για το ρεκόρ προσέλκυσης επενδύσεων στην Ελλάδα την τελευταία διετία και κρύβει ότι πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκεται η ισοπαίδωση των εργατικών δικαιωμάτων και των μισθών με τα τρία μνημόνια και τους νέους αντιλαϊκούς νόμους. Κρύβει ότι το συνώνυμο αυτής της ανάπτυξης είναι η ακρίβεια και η ενεργειακή φτώχεια. Απέναντί μας έχουμε ένα κράτος πολύ ικανό στο ηλεκτρονικό φακέλωμα όλων των πολιτών και στην υπονόμευση των απεργιών και για τον ίδιο λόγο ανίκανο να περιορίσει τα εργατικά ατυχήματα και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες. Όσο κι αν αναβαθμίζεται ο αστικός επιτελικός σχεδιασμός, αποδεικνύεται ότι κανένα αστικό σχέδιο διαχείρισης δεν μπορεί να ακυρώσει τις αξεπέραστες αντιθέσεις και αντιφάσεις που γεννά η λειτουργία της καπιταλιστικής οικονομίας. Οι υποσχέσεις για δίκαιη ανάπτυξη για όλους συντρίβονται στο σκληρό έδαφος της πραγματικότητας. Κάθε φάρμακο για το ένα σύμπτωμα αποδεικνύεται δηλητήριο για το άλλο. Η αύξηση των επιτοκίων, για παράδειγμα, για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, αποδεικνύεται ότι επιταχύνει την πορεία προς την ύφεση και την εκδήλωση νέας οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη. Φίλες και φίλοι, η λενινιστική θέση για τον ταξικό αντιδραστικό χαρακτήρα του αστικού κράτους βρίσκεται σταθερά στο στόχαστρο της κριτικής της σοσιαλδημοκρατίας και του οπορτουνιστικού ρεύματος. Μια λεπτομερής παρουσίαση της σχετικής ιδεολογικής διαπάλης ξεπερνά τα όρια της σημερινής συζήτησης. Πρέπει όμως να σταθούμε συνοπτικά σε ορισμένες βασικές πλευρές. Δεσπόζουσα θέση στις οπορτουνιστικές αλαλήσεις έχει η λαθεμένη προβολή του αστικού κράτους ως πεδίου της ταξικής πάλης. Πεδίου στο οποίο αποτυπώνεται τάχα ο εκάστοτε συσχετισμός ανάμεσα στις δυνάμεις του κεφαλαίου και της εργασίας. Η λενινιστική θέση παρουσιάζεται ως εργαλειακή αντίληψη που αδυνατεί τάχα να συλλάβει τη ζωντανή λειτουργία του κράτους και αντιλαμβάνεται σχηματικά το κράτος ως ένα απλό άψυχο εργαλείο στα χέρια της αστικής τάξης. Αντίστοιχα, το αστικό σύνταγμα παρουσιάζεται ως το ουδέτερο εγγυητικό πλαίσιο των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των λαϊκών ελευθεριών του πολίτη. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με αυτές τις αναλύσεις, οι συνταγματικές διατάξεις αποτυπώνουν απλώς τον εκάστοτε συσχετισμό δύναμης της ταξικής πάλης και προσφέρουν ανάλογες κάθε φορά εγγυήσεις
για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Σε αυτή τη βάση προβάλλεται ως προοδευτικός ο κοινωνικός εταιρισμός, η συμμετοχή εκπροσώπων του κεφαλαίου και της εργασίας σε κρατικούς θεσμούς που υποτίθεται ότι προσπαθούν να συνθέσουν και να βρουν τη χρυσή τομή διαφορετικών απόψεων. Μιλούν για διαφορετικές απόψεις και όχι για αντίθετα ταξικά συμφέροντα, συμφέροντα που πολύ απλά δεν τέμνονται. Η σχετική αυτοτέλεια του αστικού κράτους από τα άμεσα συμφέροντα κάθε ομίλου διαστρεβλώνεται. Παρουσιάζεται ως αυτονομία της πολιτικής βούλησης του κράτους από τα στρατηγικά συμφέροντα της αστικής τάξης. Το αστικό κράτος εμφανίζεται διαπερατό στα λαϊκά συμφέροντα. Οι διαφορετικές λειτουργίες του αστικού κράτους προβάλλονται ως αυτοτελείς δομές, ως αυτοτελή πεδία, στα οποία τάχα διεξάγεται ταξική αναμέτρηση. Αυτή η ανάλυση καταλήγει στη λαθεμένη θέση ότι μπορεί να αλλάξει ο συσχετισμός σε βάρος της άρχουσας τάξης μέσα σε ορισμένους μηχανισμούς του κράτους όπως η εκπαίδευση. Και ποιος μπορεί τελικά να είναι ο φορέας του υποτιθέμενου φιλολαϊκού μετασχηματισμού του αστικού κράτους? Όλοι μαντεύουμε την απάντησή τους. Μια προοδευτική, αριστερή, αντισυστημική κυβέρνηση με τη στήριξη βέβαια του εργατικού λαϊκού κινήματος. Αυτή είναι η μόνιμη εποδός. Όποιος αρνείται όπως το ΚΚΕ να ακολουθήσει αυτό το χρεοκοπημένο ιστορικά δρόμο που οδήγησε σε στρατηγικές ήττες στο κομμουνιστικό κίνημα, κατηγορείται για έλλειψη ρεαλισμού, κατηγορείται ότι εγκαταλείπει τάχα την πάλη για την υπεράσπιση και διεύρυνση των άμεσων κατακτήσεων που θα βελτιώσουν τη ζωή του λαού στον καπιταλισμό και θα ανοίξουν σταδιακά το δρόμο προς το σοσιαλισμό. Ας εξετάσουμε αυτούς τους ισχυρισμούς. Ασφαλώς το αστικό κράτος, για να φέρει σε πέρα στην ταξική αποστολή του, οφείλει να διατηρεί μια σχετική αυτοτέλεια από τα άμεσα συμφέροντα κάθε μονοπωλιακού ομίλου. Αυτό είναι απαραίτητο για να εκφράσει τα στρατηγικά συμφέροντα της εγχώριας αστικής τάξης και για να παρέμβει ρυθμιστικά στον ανταγωνισμό των διάφορων ομίλων για τη διανομή των μεριδίων της αγοράς και των κερδών. Το κράτος μπορεί ακόμα και να περιορίσει τα κέρδη και τα επενδυτικά σχέδια ενός ομίλου προκειμένου να θωρακίσει το γενικό στρατηγικό συμφέρον της άρχουσας τάξης. Παράλληλα, το κράτος οφείλει να παρακολουθεί άγρυπνα την πορεία της ταξικής πάλης και να παρεμβαίνει συνεχώς για να ενσωματώσει και να καταστήλει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Και αυτή η παρέμβαση απαιτεί τη ζωντανή επιτελική λειτουργία του κράτους. Για παράδειγμα, μπροστά στην έκρηξη της ενεργειακής φτώχειας, το κράτος μπορεί να περιορίσει προσωρινά τα κέρδη ορισμένων παραγωγών και προμηθευτών ενέργειας για να μην μειωθεί σημαντικά η ανταγωνιστικότητα των ενεργοβόρων βιομηχανιών. Μπορεί επίσης να επιδοτήσει τα λαϊκά νοικοκυριά για να μην μειωθεί απότομα η λαϊκή κατανάλωση και για να μην τροφοδοτήσει η αύξηση της δυσαρέσκειας, μια άνοδο του κινήματος και των ριζοσπαστικών αγωνιστικών διαθέσεων. Πώς όμως πρέπει να κατανοήσουμε αυτή την εξέλιξη? Σημαίνει τάχα ότι υπάρχει πολιτική βούληση του κράτους αυτόνομη από αυτή της αστικής τάξης? Μετατρέπεται το κράτος σε ένα ουδέτερο γήπεδο ταξικής αναμέτρησης? Το αντίθετο συμβαίνει. Το κράτος παρεμβαίνει ενεργά για να διασφαλίσει τα στρατηγικά συμφέροντα της αστικής τάξης, δεν μετατοπίζεται σε φιλολαϊκή κατεύθυνση. Οι επιδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό προέρχονται από τη φορολογία των εργαζομένων. Τα υπερκέρδη των ομίλων που περιορίζονται προέρχονται από τη λειτουργία της απελευθερωμένης αγοράς που κατοχυρώνει το ίδιο το κράτος. Η ζωντανή λειτουργία του κράτους έχει στόχο να διασφαλίσει και να οργανώσει την κυριαρχία της άρχουσας τάξης, να συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής της, να προωθήσει τις κοινωνικές συμμαχίες της, να καταστήλει και να ενσωματώσει το εργατικό λαϊκό κίνημα.
Η διεθνής ιστορική πείρα έχει επίσης επιβεβαιώσει πλήρως το θεωρητικό συμπέρασμα ότι οι λειτουργίες του αστικού κράτους, ιδεολογικές, οικονομικές, νομικές, κατασταλτικές, δεν αυτονομούνται. Διαπλέκονται και υπηρετούν ενιαία τα στρατηγικά συμφέροντα της αστικής τάξης. Το κράτος δεν τεμαχίζεται σε αυτόνομες δομές και μηχανισμούς, ούτε οι λειτουργίες του μπορούν να αποτελέσουν αυτοτελή πεδία ταξικής πάλης. Για παράδειγμα, το σχολείο δεν αποτελεί αποκλειστικά έναν αυτόνομο ιδεολογικό μηχανισμό που γίνεται αναπαραγωγή της κυρίαρχης ιδεολογίας. Υπάρχει ταυτόχρονα η καταστολή, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού για τη συμμόρφωσή του προς τις υποδείξεις, υπάρχει η απειλή της απόλυσης ή η απειλή της αποβολής των μαθητών. Άλλο παράδειγμα, η οικονομική πολιτική των πληστηριασμών υλοποιείται με τη συνδρομή των δικαστηρίων και της αστυνομίας. Όλες οι λειτουργίες του αστικού κράτους υπηρετούν τον ίδιο στόχο. Αντίστοιχα, το αστικό σύνταγμα αποτυπώνει και διαμορφώνει σε νομική μορφή τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, έχει ως στόχο τη διασφάλιση της λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Το Σύνταγμα αποτελεί τη βασική νομοθετική έκφραση της δικτατορίας του κεφαλαίου και όχι τη νομική εγγύηση των λαϊκών ελευθεριών. Αν μπροστά σε κάθε νέα αντιδραστική αναθεώρηση του αστικού συντάγματος υπερασπίζουμε το προηγούμενο, δίνουμε τη μάχη του μέλλοντος με τη σημαία του παρελθόντος. Και η ιστορία μας έχει διδάξει ότι η επιλογή του δίθεν μικρότερου κακού οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια από το κακό στο χειρότερο. Μόνο όταν το εργατικό λαϊκό κίνημα σημαδεύει και συγκρούεται αγωνιστικά με τον πραγματικό του αντίπαλο, την αστική τάξη, μόνο όταν βαδίζει στο δρόμο της ανατροπής, μπορεί να ανακόψει την επίθεση του κεφαλαίου και να αποσπάσει και ορισμένες προσωρινές κατακτήσεις και νίκες. Αντίθετα, όταν το κίνημα μετατρέπεται σε υπηρέτη της κυβερνητικής εναλλαγής, ο λαός θα υποστεί σίγουρα νέες απώλειες. Γι' αυτό και ο λαός δεν πρέπει να εναποθέτει τις ελπίδες του στην αλλαγή αστικής κυβέρνησης. Καμιά αστική κυβέρνηση, όπως κι αν αυτό χαρακτηρίζεται, προοδευτική ή αριστερή, δεν μπορεί να παρακάμψει ή να υπονομεύσει τις νομοτέλειες με τις οποίες λειτουργεί η καπιταλιστική οικονομία. Καμιά διακυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισμού δεν μπορεί να σταθεί με πρόγραμμα που θα υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, την κερδοφορία του κεφαλαίου. Γι' αυτό, παρά τις προεκλογικές διακηρύξεις τους, όλες οι αστικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν μετεκλογικά τα αντιλαϊκά μέτρα των προηγούμενων και παίρνουν νέα μέτρα για να αυξηθεί παραπέρα ο βαθμός εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Σκεφτείτε τι μας διδάσκει η διαδρομή από την κυβέρνηση Παπανδρέου στην κυβέρνηση Σαμαρά, στην κυβέρνηση Τσίπρα, στη συνέχεια μέχρι τη σημερινή κυβέρνηση Μητσοτάκη. Παντού, στη Χιλή, στη Γαλλία, στην Ιταλία, μέχρι την Ελλάδα και την Κύπρο, αποδείχθηκε ότι το τρένο της αστικής διακυβέρνησης κινείται σταθερά στις ράγες που καθορίζει η εξουσία του κεφαλαίου όσοι μηχανοδηγοί και αν αλλάξουν στο τρένο. Ακόμα και συντηρητικές κυβερνήσεις, όπως πρόσφατα στη Βρετανία, υποχρεώθηκαν σε ελάχιστο χρόνο να αλλάξουν πολιτική, μόλις δέχθηκαν τα κρατικά τους ομόλογα την επίθεση των αγορών. Φίλες και φίλοι, η ιστορική πείρα και οι σημερινές εξελίξεις φωτίζουν ότι το σύστημα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο δεν μπορεί να εξανθρωπιστεί, να γίνει φιλολαϊκό. Η διασφάλιση του καπιταλιστικού κέρδους ακυρώνει σήμερα τη δυνατότητα να δουλεύουμε λιγότερες ώρες με πιο δημιουργικό περιεχόμενο, να έχουμε όλη δουλειά χωρίς τον εφιάλτη της ανεργίας, να απολαμβάνουμε υψηλού επίπεδου δωρεάν υπηρεσίες μόρφωσης και υγείας. Όσο το κεφάλαιο αποφασίζει για τους στόχους της παραγωγής, όσο η αστική τάξη καθορίζει την οργάνωση της κοινωνίας, δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας.
όποιο πρόβλημα και αν εξετάσουμε, από τις οικονομικές κρίσεις μέχρι τον κίνδυνο ενός νέου μεγάλου υπεριαλιστικού πολέμου, στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήξουμε. Απαιτείται μια ανώτερου τύπου οργάνωση της κοινωνίας που θα βάλει στο χρονοτούλαπο της ιστορίας το σύστημα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Απαιτείται να αλλάξει ο σκοπός της παραγωγής, να μην είναι πλέον το καπιταλιστικό κέρδος, αλλά η ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας που συνεχώς διευρύνονται, η ολόπλευρη ανάπτυξη όλων των μελών της κοινωνίας. Απαιτείται να πάρει η εργατική τάξη στα χέρια της τα κλειδιά της οικονομίας και το τιμόνι της εξουσίας. Αυτή η ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας, που διαφέρει ριζικά από όλα τα συστήματα που προηγήθηκαν ιστορικά και είχαν ως κοινό χαρακτηριστικό την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, είναι ο σοσιαλισμός. Είναι η εργατική εξουσία και η κοινωνική ιδιοκτησία που διαμορφώνουν τη δυνατότητα να εφαρμοστεί ο κεντρικός σχεδιασμός της παραγωγής, ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας και να καθοριστούν επιστημονικά στόχοι με γνώμονα την κοινωνική ευημερία. Συχνά συναντάμε τον αντίλογο ότι και στον καπιταλισμό υπάρχουν και υλοποιούνται σχέδια. Σχέδια παρουσιάζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αστικές κυβερνήσεις, οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Πού βρίσκεται η διαφορά? Τα σχέδια των ομίλων έχουν στόχο να αυξήσουν τα κέρδη τους και τα μερίδια τους στην αγορά. Τα κρατικά σχέδια και η πολιτική των αστικών κυβερνήσεων προωθούν τα εκάστοτε στρατηγικά συμφέροντα της άρχουσας τάξης των καπιταλιστών. Πάνω απ' όλα έχουν στόχο να διασφαλίσουν την κερδοφορία του κεφαλαίου σε βάρος του λαού. Στο σοσιαλισμό δεν αλλάζει μόνο ο σκοπός της παραγωγής. Αλλάζει ριζικά ο ρόλος των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι δεν αναζητούν πλέον αγοραστή. Δεν αναζητούν αφεντικό για να πουλήσουν την εργατική τους δύναμη μέσα στη ζούγκλα της καπιταλιστικής αγοράς. Συμμετέχουν με σχέσεις αμοιβαίας αλληλοβοήθειας στη διαδικασία της κοινωνικής παραγωγής. Αξιοποιούν τη μεγάλη δύναμη της συνεργασίας για να δώσουν όθηση στην κοινωνική πρόοδο, μια δύναμη που είναι ασύγκριτα ισχυρότερη από τη δύναμη του ανταγωνισμού των ατόμων που ζουν κάτω από το ζυγό της μισθωτής σκλαβιάς. Στο χώρο εργασίας δεν βασιλεύει πλέον η αόρατη βία του κεφαλαίου, που αποφασίζει ποιος θα πάρει αύξηση, ποιος θα απολυθεί, ποιος θα προσληφθεί, η αόρατη βία που διασπά την αναγκαία για την κοινωνική πρόοδο ουσιαστική συνεργασία των εργαζομένων. Απέναντι στην ανταγωνιστική αρένα του καπιταλισμού, που απομονώνει και αποξενώνει τον άνθρωπο από τους συνανθρώπους του, υψώνεται η απελευθερωτική δύναμη της συλλογικότητας, του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού, του σοσιαλισμού. Στο σοσιαλισμό οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων σχετικά με το τι, πώς, πότε θα παραχθεί, πώς θα κατανεμηθεί, πώς θα οργανωθεί η κοινωνική ζωή. Διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για να απελευθερωθεί η δημιουργική πρωτοβουλία των εκατομμυρίων. Ο σοσιαλισμός μπορεί να ξεκλειδώσει τις δημιουργικές ικανότητες και την πρωτοβουλία των εργαζομένων, γιατί τους βγάζει από το παρασκήνιο και τους φέρνει στο προσκήνιο της ιστορίας. Γιατί δεν υπάρχει πλέον η αντίθεση ανάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα της εργασίας που συνεχώς βαθαίνει και στην ιδιοποίηση των αποτελεσμάτων της από το κεφάλαιο, από μια χούφτα μεγαλομετόχους των ομίλων. Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της εργατικής εξουσίας διαφέρει λοιπόν ριζικά από τα ανταγωνιστικά σχέδια των ομίλων και των αστικών κυβερνήσεων. Δεν αποτελεί ένα συγκριτικά καλύτερο, πιο ολοκληρωμένο τεχνοκρατικό σχέδιο στην ίδια κατεύθυνση με τα προηγούμενα. Εκφράζει το ριζικά διαφορετικό τρόπο που συνενώνονται πλέον οι εργαζόμενοι με τα μέσα παραγωγής σε σχέση με τον καπιταλισμό. Είναι κοινωνική σχέση παραγωγής που δεν καθορίζεται πια από την καπιταλιστική ιδιοκτησία, αλλά από την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής. Για πρώτη φορά στην ιστορία διαμορφώνεται σχεδιασμένη οργάνωση της παραγωγής
σε πανκοινωνική κλίμακα προς όφελος εκατομμυρίων εργαζομένων. Η λαϊκή ευημερία γίνεται πλέον κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Ταυτόχρονα όμως ο σοσιαλισμός αποτελεί μια ανώριμη, κατώτερη βαθμίδα όπου γεννιέται και αναπτύσσεται η κομμουνιστική κοινωνία. Ο δρόμος προς την πλήρη κοινωνική απελευθέρωση προς τον κομμουνισμό παραμένει ακόμα μακρύς και δύσβατος, δεν αποκλείονται τα πισωγυρίσματα όπως μας δίδαξε η ιστορία του 20ου αιώνα. Η νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης σε μια χώρα ή μια ομάδα χωρών δεν εξαλείφει αμέσως τα σημάδια του καπιταλιστικού παρελθόντος, παραδείγματος χάρη του ατομισμού στη συνείδηση των εργαζομένων. Τα υπεριαλιστικά κέντρα θα συνεχίσουν να υπονομεύουν με κάθε τρόπο την προσπάθεια σοσιαλιστικής οικοδόμησης, η κυριαρχία του καπιταλισμού σε διεθνές επίπεδο και οι συνέπειές της δεν θα εξαφανιστούν με κάποιο μαγικό ραβδί. Τι υπογραμμίζουν όσα προαναφέραμε, γιατί τα λέμε όλα αυτά? Μας βοηθούν να κατανοήσουμε γιατί η εργατική τάξη δεν μπορεί να παραλάβει τον αστικό κρατικό μηχανισμό και να τον χρησιμοποιήσει προς όφελός της για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Να κατανοήσουμε ότι αντίθετα πρέπει να τον τζακίσει και να τον αντικαταστήσει με το δικό της κράτος, το κράτος της εργατικής εξουσίας. Για να φωτίσει τη σημασία αυτής της θεμελιακής θέσης της επαναστατικής θεωρίας, ο Μάρξ, αφού μελέτησε την πείρα της Παρισινής Κομμούνας, έκανε τη μοναδική διόρθωση του μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος στον πρόλογο της τελευταίας έκδοσής του που συνυπέγραψε με τον Έγγελς το 1872. Ο Λένιν ανέπτυξε δημιουργικά αυτή τη θέση για την ανάγκη τσακίσματος του αστικού κράτους στην εποχή του υπεριαλισμού με το κορυφαίο έργο του «Κράτος και Επανάσταση». Ανέδειξε τη σημασία του κράτους της εργατικής εξουσίας για την επιτυχία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Ανέδειξε το καθήκον του εργατικού κράτους, το καθήκον της επαναστατικής πολιτικής, να δημιουργήσει μια νέα κοινωνικο-οικονομική βάση, την κοινωνικοποιημένη παραγωγή, για να μπορούν να λειτουργήσουν οι νομοτέλειες ανάπτυξης της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αυτές οι νομοτέλειες δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τον ενεργό ρόλο της εργατικής εξουσίας, της δικτατορίας του προλεταριάτου, χωρίς την επιτυχή έκβαση της ταξικής πάλης που συνεχίζεται. Η σοσιαλιστική επανάσταση δεν κληρονομεί μετά την ανατροπή του καπιταλισμού προϋπάρχουσες σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής. Αυτή είναι και μια μεγάλη διαφορά της από τις αστικές επαναστάσεις. Όπως απέδειξε η ιστορία του 20ου αιώνα, η σοσιαλιστική οικοδόμηση δεν είναι μια ανέμελη πορεία που οδηγεί αυτόματα στον κομμουνισμό. Είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή. Ο κεντρικός σχεδιασμός αντιμετωπίζει αντικειμενικούς περιορισμούς. Στην αρχή δεν μπορεί κάθε εργαζόμενος να αμείβεται ανάλογα με τις ανάγκες του. Το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε όλο το κοινωνικό προϊόν με βάση το σύνολο των αναγκών των εργαζομένων. Πρέπει λοιπόν να ιεραρχήσουμε. Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός πρέπει να αναβαθμίζεται συνεχώς, να προσαρμόζεται διαρκώς στις νέες απαιτήσεις, στις νέες ανάγκες που γεννάει η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Αυτή η αποστολή δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τους θεσμούς του αστικού κράτους. Το τυπικό δικαίωμα της ψήφου κάθε 4 χρόνια της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας δεν μπορεί να διασφαλίσει την ενεργό καθημερινή συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη και στον έλεγχο των αποφάσεων. Απαιτούνται νέοι θεσμοί που θα έχουν στον πυρήνα τους τον ίδιο το χώρο της εργασίας και θα εξασφαλίζουν την ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων. Θεσμοί που θα διασφαλίζουν τη συχνή εκλογή αντιπροσώπων σε όλα τα επίπεδα εξουσίας με αφετηρία της συνελεύσης στους χώρους δουλειάς και εκπαίδευσης. Αντιπροσώπων που θα είναι άμεσα ανακλητοί από όσους τους εξέλεξαν. Φίλες και φίλοι, όλα όσα προαναφέραμε δεν αποτελούν μια αυθαίρετη θεωρητική υπόθεση εργασίας. Τέτοιοι θεσμοί και όργανα
αναδείχθηκαν στην ιστορία της ταξικής πάλης με την Παρισινή Κομμούνα, με τα Σοβιέτ πριν τη νίκη της Σοσιαλιστικής Επανάστασης στη Ρωσία, με τα εργατικά συμβούλια στη Γερμανία και στην Ιταλία τη δεκαετία του 1920. Λαογέννητη θεσμοί όπως της λαϊκής δικαιοσύνης και της λαϊκής αυτοδιοίκησης αναδείχθηκαν και στην Ελλάδα την περίοδο του ΕΑΜ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Στο σοσιαλισμό λοιπόν, ο εργαζόμενος μπορεί να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα όργανα εξουσίας, μπορεί να ελέγχει ουσιαστικά, να ανακαλεί συμβούλους και αντιπροσώπους. Βάθρο της εργατικής εξουσίας είναι η υποχρέωση του καθενός και της κάθε μιας να εργάζεται. Με βάση το χώρο εργασίας του ασκεί τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του, από τη συνέλευση των εργαζομένων μέχρι το ανώτατο όργανο της εξουσίας. Αυτή η λειτουργία και αυτά τα νέα όργανα είναι απαραίτητα για να εκπληρώσει το εργατικό κράτος τόσο την αμυντική και κατασταλτική του λειτουργία απέναντι στους εχθρούς του σοσιαλισμού, όσο και τη δημιουργική, οικονομική και πολιτιστική του αποστολή. Σε όλα τα επίπεδα των οργάνων εξουσίας θα ανήκει η απονομή της λαϊκής δικαιοσύνης. Σε όλα τα δικαστικά όργανα θα συμμετέχουν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των εργαζομένων, αλλά φυσικά θα συμβάλλει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, δικαστές και δικηγόροι. Οι νομικοί επιστήμονες έχουν σοβαρό ρόλο να επιτελέσουν στην αποτελεσματική εφαρμογή και έρευνα των νέων προβλημάτων του σοσιαλιστικού δικαίου. Πρέπει να συμβάλλουν ώστε να βαθαίνουν και να επεκτείνονται οι σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής, να συμβάλλουν στο νομικό επίπεδο. Δεν υποτιμάμε τη σχετική αυτοτέλεια του νομικού επικοδομήματος, που ασφαλώς καθορίζεται από την οικονομική βάση, αλλά ταυτόχρονα επιδρά στις αλλαγές στην οικονομία. Δεν υποτιμάμε το πλήθος παραγόντων που μπορούν να οδηγήσουν στην παραβίαση της σοσιαλιστικής νομιμότητας. Η πορεία προς τον κομμουνισμό, προς την απονέκρωση του κράτους, προς την ιστορική περίοδο όπου τα καθήκοντα σχεδιασμού και ελέγχου της παραγωγής θα χάσουν τον πολιτικό τους χαρακτήρα, δεν περνά μέσα από την εξασθένιση, αλλά μέσα από την αναβάθμιση της αποτελεσματικής λειτουργίας του σοσιαλιστικού κράτους. Μόνο η αναρχική αφέλεια μπορεί να παραβλέψει την ιστορική πείρα. Ας θυμηθούμε την υπεριαλιστική περικύκλωση, τις μεγάλες στρατιωτικές επεμβάσεις και τη διαρκή υπονόμευση της Σοβιετικής Ένωσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής της και τη συνεχή σπήλωση των επιτευγμάτων της από τη δικτατορία του κεφαλαίου μέχρι σήμερα. Σε πείσμα των αστικών αναλύσεων, η ιστορία της Σοβιετικής Ένωσης απέδειξε και αυτό τρέμουν τι μπορούν να πετύχουν οι εργαζόμενοι όταν γίνουν κυρίαρχοι των μέσων παραγωγής, όταν κατακτήσουν την πολιτική εξουσία. Στη Σοβιετική Ένωση εξασφαλίστηκε για πρώτη φορά το δικαίωμα στην εργασία, μπήκαν τα θεμέλια για την κατάργηση της γυναικείας ανισοτιμίας, αναπτύχθηκε πολύ νωρίτερα από τον καπιταλισμό η δωρεάν υψηλού επίπεδου υγεία και παιδεία. Έγιναν άλματα στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, από τον γρήγορο εξηλεκτρισμό μιας απέραντης χώρας μέχρι την κατάκτηση του διαστήματος. Η ενέργεια, τα τρόφιμα, το νερό, τα φάρμακα και πάνω απ' όλα η ίδια η εργατική δύναμη σταμάτησαν να αποτελούν εμπορεύματα. Εξαλείφθηκε η ενεργειακή φτώχεια. Όμως, την υπεροχή του σοσιαλισμού υπογραμμίζει και η αρνητική πείρα του 20ου αιώνα. Γιατί και αυτή η ιστορική πείρα υπογραμμίζει τις αρνητικές συνέπειες όταν υπονομεύεται και εξασθενεί αντί να αναβαθμίζεται ο κεντρικός σχεδιασμός, όταν ενισχύονται αντί να υποχωρούν οι δυνάμεις της αγοράς, οι δυνάμεις της σωματικής ιδιοκτησίας, οι εμπορευματοχρηματικές σχέσεις, όταν αυξάνει αντί να μειώνεται η απόσταση ανάμεσα στη διευθυντική και στην εκτελεστική εργασία. Όλη αυτή η αρνητική πορεία που άνοιξε το δρόμο στη δημιουργία σκιώδους κεφαλαίου και τελικά στη νίκη της αντεπανάστασης ανέδειξε
τις ολέθριες αρνητικές συνέπειες της θεωρητικής αδυναμίας και της οπορτουνιστικής διάβρωσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Σοβιετική Ένωση. Χαρακτηριστική πλευρά αυτής της αρνητικής ιστορικής πορείας ήταν η πορεία από την εξασθένιση της λειτουργίας των Σοβιέτ με τη μετατόπισή της από το χώρο εργασίας στο χώρο κατοικίας μέχρι την ανακήρυξη του Παλαϊκού Κράτους το 1961 και την επίσημη αναθεώρηση της λενινιστικής θέσης για την αναγκαιότητα της δικτατορίας του προλεταριάτου. Ωστόσο, φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε αποκτήσει πολύτιμη θεωρητική γνώση για να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη. Παράλληλα, σήμερα έχουν εκλείψει μια σειρά επιστημονικοί και τεχνικοί περιορισμοί για την επιτυχία του κεντρικού σχεδιασμού συγκριτικά με το 1917 στη Ρωσία και το 1950 στη Σοβιετική Ένωση. Σήμερα μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις νέες δυνατότητες για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση που γεννάει η εποχή της ψηφιακής οικονομίας και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Να αξιοποιήσουμε προς όφελος της λαϊκής ευημερίας τις μεγάλες δυνατότητες που γεννά η αύξηση του βαθμού κοινωνικοποίησης της εργασίας. Οι νέες δυνατότητες για γρήγορη συλλογή και εντατική επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών μπορούν να αξιοποιηθούν για να ληφθούν γρήγορες και βέλτιστες αποφάσεις που αφορούν τη συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών της κοινωνίας. Η άνοδος της παραγωγικότητας της εργασίας μπορεί να αξιοποιηθεί για να αυξηθεί ο ελεύθερος χρόνος και να ενισχυθεί το δημιουργικό περιεχόμενο της εργασίας. Η διασφάλιση αρκετού ελεύθερου χρόνου και της πρόσβασης όλων σε πλούσιο, μορφωτικό και πολιτιστικό περιεχόμενο δρά απελευθερωτικά για την ανάπτυξη των πνευματικών και σωματικών ικανοτήτων των εργαζόμενων. Γενικότερα, υπάρχουν πλέον πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες για να προσανατολίσουμε την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων στο στόχο της ολόπλευρης ανάπτυξης της προσωπικότητας κάθε ανθρώπου, της απελευθέρωσης του κοινωνικά εργαζόμενου ανθρώπου. Ταυτόχρονα, μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να ικανοποιήσει προς όφελος του λαού τις νέες ανάγκες του 20ου αιώνα. Ο σοσιαλισμός μπορεί να ανταποκριθεί στις αναγκαίες αλλαγές στο περιεχόμενο της εργασίας, στις αναγκαίες μετακινήσεις εργαζομένων σε νέα καθήκοντα και αντικείμενα εργασίας, σε νέους κλάδους, χωρίς αυτοί να κινδυνεύουν και να ζουν με το φόβο να μείνουν άνεργοι, ανασφάλιστοι, χωρίς ιατρική περίθαλψη όπως τον καπιταλισμό. Ο σοσιαλισμός είναι η απάντηση για τον 21ο αιώνα. Όμως εμείς δεν περιμένουμε παθητικά να ξημερώσει κάποια μεγάλη μέρα που αυτό θα επιβεβαιωθεί από τη ζωή. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ μπαίνουμε καθημερινά μπροστά για να οργανωθεί η μεγάλη εργατική λαϊκή αντεπίθεση απέναντι στη στρατηγική του κεφαλαίου που συνθλίβει τα δικαιώματα και το εισόδημά μας. Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στην ακρίβεια, στην ενεργειακή φτώχεια, ενάντια στην κρατική καταστολή που δυναμώνει. Σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο, την εξουσία του κεφαλαίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ που τη στηρίζουν, τα αστικά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ που την υπηρετούν. Παλεύουμε όχι μόνο για να επιβιώσει ο λαός, αλλά για να ζήσει επιτέλους τη ζωή που του αξίζει. Συνεχίζουμε να βαδίζουμε αποφασιστικά στο δρόμο της ανατροπής χωρίς ταλαντεύσεις. Η μαζική πανελλαδική απεργία στις 9 Νοέμβρη έδειξε τις δυνατότητες που υπάρχουν. Δίνουμε τη μάχη για να μην εναποθέσει ξανά ο λαός τις ελπίδες του στο στημένο παιχνίδι της εναλλαγής στην κυβέρνηση των κομμάτων που είναι συνένοχα για τα εγκλήματα σε βάρος του. Φίλες και φίλοι, έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη της εργατικής τάξης, στη δύναμη του λαού. Η ιστορία δεν τελειώνει με τη δικτατορία του κεφαλαίου. Ο λαός θα βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις και θα βγει από το βάλτο της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Σήμερα έχουμε τη γνώση και θα βρούμε τη δύναμη
για να ξαναγυρίσει ο τροχός της ιστορίας προς τα εμπρός, για να ξαναγίνει νόμος το δίκαιο του εργάτη. Καλή δύναμη, σύντροφοι και φίλοι.